Συνεχίζεται το σκηνικό της κακοκαιρίας και σήμερα Τρίτη με κύρια χαρακτηριστικά της χιονοπτώσης και των παγετών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ειδικότερα σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονισμένο είναι το τοπίο και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς το χιόνι έπεφτε πυκνό από το απόγευμα της Δευτέρας. Το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία. Δύο κεντρικές αρτηρίες του Δήμου, και μιλάω για αυτή που ξεκινάει από τις Σέρες και πάει προς τη Δράμα, στα όρια του Δήμου πάντα μιλάω, και αυτή που ξεκινάει από τις Σέρες και πάει προς το Πεθελινό, δεν χρειάζονται ούτε καν αλυσίδες, έχει πέσει αλάτι και οι δρόμοι είναι καθαροί. Γίνεται μια προσπάθεια με έξι συνεργεία που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και με ένα γκρέιντερ, να ρίξουμε αλάτι εντός των δημοτικών δρόμων που συνδέουν αυτές τις κεντρικές αρτηρίες με τις πλατείες των χωριών μας. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και πιστεύω ότι μέχρι στη διάρκεια της ημέρας δεν θα χρειάζεται πουθενά διολυστικές αλυσίδες στα όρια του Δήμου μας. Σε όλη την επαρχία της Αλτίας υπάρχει χιόνι. Οι κεντρικοί δρόμοι τους έχουμε όλους ανοιχτούς, δεν υπάρχει πρόβλημα, η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Έχουμε ρίξει αλάτι παντού, είναι σε εγρήγορση όλα τα μηχανήματα και τα τρακτεράκια τα οποία ρίχνουν αλάτι, γιατί η αλατιέρα μας είχε πρόβλημα, έπασε βλάβη χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε και ρίχνουμε αλάτι. Είναι η κατάσταση ελεγχόμενη, δεν έχουμε προβλήματα προς το παρόν. Mm-hmm. Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Χιονίζει στη στιγμή και στην Ηράκλεια, αλλά τα σημεία στα οποία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι ο δρόμος Ηράκλειας-Λιχοτόπου, Λιχοτόπου-Στριμονικού και ο δρόμος από Κρυσοχόρατα για Λιμνοχώρη, που έχει αρκετό χιόνι, γύρω στους 10 πόντους χιόνι. Μικροπροβλήματα υπάρχουν, αλλά 8 λιπασμάτα διανομής, αλατιέρες δηλαδή, mm-hmm. αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην ενότητα Σκοτούσας, στην ενότητα Στριμονικού και στο Λιθότοπο. Επίσης, έχω έρθει σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Καραγιαννίδη, για να πάει η αλατιέρα σε αυτά τα σημεία που προανέφερα, στο δρόμο από Ηράκλεια μέχρι και Κεφαλοκόρη. Όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών δηλώνουν ότι είναι σε ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο και συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο όπου χρειαστεί. Μάλιστα σημειώνουν ότι υπάρχει επάρκεια και σε αλάτι. Κοιτάξτε, χθες είχαμε ένα λίγο χιόνι. Σήμερα όλη τη νύχτα και τώρα ακόμα χιονίζει. Υπάρχουν προβλήματα αρκετά. Προσπαθούμε με τα γκρέντερ του Δήμου εκεί πέρα και με τα συνεργεία που ρίχνουν αλάτι να εξασφαλίσουμε την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους. Στα χωριά, ειδικά στα ορεινά χωριά, Αναστασιά, Αγριανή, Σφελινό, Σκοπιά, Μανδύλη, Μπέρντε Βρέα και Χώρη, εκεί το χιόνι είναι διπλάσιο, του κρού είναι περισσότερο, παγώνει, ρίχνουμε αλάτι, ξαναρίχνει χιόνι, ξαναδημιουργείται το πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα συνεργεία του Δήμου προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Από ό,τι ξέρω και ο εθνικός δρόμος κάτω από την Αλιστράτη εκεί νομίζω δεν κυκλοφορεί, έχει κλειδώσει και μια νταλίκα από ό,τι άκουσα στις κατηφόρες της Αλιστράτης. Κοιτάξτε, τα προβλήματα από την αρχή της ημέρας είναι πάρα πολλά. Έχουμε έντονα φαινόμενα, έντονη χιονόπτωση. Ο Δήμος από άκρη σ' άκρη έχει μεγάλο ύψος χιονόπτωσης, έχει ξεπεράσει τα 30 εκατοστά. Τα μηχανήματα από το πρωί και όλη τη νύχτα σε συνεργασία με την περιφέρεια όπου κάναμε έναν υποσταθμό που φορτώναμε τα μηχανήματα της περιφέρειας από εδώ, από την Παλαιοκόμη, για να κρατήσουμε το δρόμο ανοιχτό δράμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έγινε με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί τα φαινόμενα συνεχίζουν να είναι έντονα ακόμη και τώρα και ενώ καθαρίζουμε το δρόμο πάλι ξανά έχουμε πρόβλημα. Ναι, κοιτάξτε, προβλήματα είναι δυνατόν να μην υπάρξουν με τέτοιο χιονιά και σε έναν Δήμο που απλώνεται από την Άνω Βροντού μέχρι την Αναγέννηση. Όμως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση. Έχουμε δώσει εντολή στους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων να συνεργαστούν με τοπικούς κατοίκους που διαθέτουν μηχανήματα και ο κάθε πρόεδρος με τον τοπικό κάτοικο εκεί που διαθέτει μηχανήματα θα συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του χωριού. Ακόμα και στις ορεινές συνοικίες της πόλης έχουμε συνεννοηθεί
πάλι με ιδιώτες να βοηθήσουν την κατάσταση και τα δικά μας τα συνεργεία και το προσωπικό θα απασχολούνται αποκλειστικά στην πόλη μέσα, καθαρίζοντας τους κεντρικούς δρόμους και όχι μόνο. Το χιόνι ξεκίνησε από χθες το απόγευμα στο Δημοσιτικής, απλούστατα σταμάτησε ανεστάλλη τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του χιονιού είχαν βγει μηχανήματα τα οποία ρίξαν αλάτι, ειδικότερα στα βουνοχώρια που λέμε, δηλαδή Άνω Πορόγια, Ροδόπολη, Καστανούσα, σε εκείνες τις περιοχές, και μέχρι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι, όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Νωρίτερα είχαμε ρίξει αλάτι και στο άξονα Χλαδοχωρίου και Προμαχώνα Αγκίστρου, αλλά θέλω να τονίσω ιδιαίτερος, κύριε Κώτα, ότι το αλάτι έχει επίδραση μέχρι το μείον 8, μείον 9 εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα και τα νερά που φτιάχνονται από τα αλάτι παγώνουν και αυτά. Γι' αυτό λοιπόν εφιστώ την προσοχή σε όλους τους οδηγούς, παρά την προσπάθεια που γίνεται και παρά το ότι όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα και καθαροί κατά το δυνατόν να έχουν μεγάλη προσοχή, να κινούνται σιγά με μεγάλη προσοχή, διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στο Δήμο Συντικής, χθες είχαμε μείον 19 έφτασε στο Άγκιστρο και μείον 17-18 στο Κλαδοχώρι, στην περιοχή όταν μιλάω. Λοιπόν, όλα ακόμα και τα αλμυρά, τα νερά με τα αλάτια και ήταν παγωμένα.